Το πίναν ταξίδια τους και οι γριούλες ήθελαν cup of tea. Και οι μοντερνίσιμοι το ρίξαν στο λάτε και το μακιάτο. Όσο για τα πολλά βαρύ κοντό, χωρίς ζάχαρη, short black, τελικά τα ερωτήματα όχι δημοσιογραφίσκων αλλά της πλάκας του φωνικού, χωρίς να έχει νόημα, ο Προεδράκος ήταν στο Πανεκέλα να λιανοπατεί, γιατί αργούσε ο Υπουργός. Έπρεπε όμως να συνάψει χειραψίες και στους πατριώτες, τόσο τους Αγκλιβερινούς, άλλο τόσο τους Αδαμιώτες και φυσικά αυτόν που τα κραίνει από τα Πετροκέρασα. Λιγοστά δευτερόλεπτα και ζεστή χειραψία πήγε στο τρανό μπαλκόνι να πει, να δώσει ερεθίσματα για όχλο, να φωνασκεί και τελικά δεν καταλάβαμε τίποτα. Ναι, τίποτα. Υπουργέ και εσύν οι υπόλοιποι της πλάκας σας έφεραν εδώ που σήμερα στενάζει η Πατρίς οικονομικά, ηθικά και με ανεργία 30%. Ερωτώ, τι ήρθατε να κάνετε? Επαναλαμβάνω, σαν τι ήρθατε να δείτε τα εδώ πλούτη μας, τα εδώ επιτεύγματά μας? Τίποτα από όλα αυτά. Τα παραπάνω γιατί δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα να πενθόμεν παρά ένα μειωτικό και παθητικό διαμελισμένο ελληνισμό, ένα λόμπι, τίποτα το δυναμικό να τρίξουν αφεδρώνες, κομματικά πετέξει επιθύμια λαμόγια, δεν θα πω για τα της θρησκευομένης, γιατί αυτά ανήκουν σε άλλο της μοναχικής και του βουνού σκοταδισμός. Εδώ όμως καίει τα τζιέρια στο ότι ήρθατε και θα αναχωρήσετε με τυμπανισμούς και γεχές χορευταράδων και να μας πείτε το περίφημο σλόγγαν ότι είμαστε Έλληνες, πιο πολύ από τους Έλληνες της πάτριας, φτωχή στο πνεύμα, Ελλάδος να μας. Τα υπόλοιπα της δραχμής βρίσκονται στην μπάγκα και ευρωπαϊκή. Την Ευρωπαϊκή Πολιτεία, όπου τα σιγοκριτσιανίζουν τα λαμόγια των τελευταίων δεκαετιών. Με πάθος και χωρίς φόβο. Γιατί δεν έχει κανένας, μα κανένας ορχιδέα να ανοίξει πρώτου Μάη μήνα, μετά είτε άνοιξη είτε όχι, δώρον άδων. Αυτά η πουγάρα της Μακεδονίας, δεν είχατε σθένος σαν κυβερνούσα τάξη να πατήσετε τη σκληρή και άπλητη πατούνα στο έδαφος, πρωτοφωνώντας στους υπόλοιπους λαούς ότι μια η Μακεδονία ρε γαμώτο, το θέμα λήξαν και δεν υπάρχει ξανά καμιά, ποτέ μα καμιά συζήτηση. Δεν αντάμωσαν μήτε τα ζερμά, μήτε τα δεξά, μήτε τα κάπα κάπα έξω, μήτε τα κάπα κάπα μέσα, μήτε τα δίπλα, μήτε ο Τσίπρας, μήτε κανένας κερατάς. Να σταθείτε ψηλά και χωρίς κασκέτο. Να πείτε ομόφωνα, σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Δολικά όμως της ξενόφυρτης των αλητών, μήτε Αμερικής, μήτε Αγγλίας, και τώρα της μονόφθαλμης δυναστείας των βαρβάρων να σας τραβολογούν ασύστολα. Τη Θράκη την πήραν. Πήραν τα Σαρίγια και τα Τουρπάνια. Οι ομορφότεροι και της νύχτας περπατούμενοι πήραν το φως, πήραν την πόλη και την Αγία Σοφιά. Εμείς τι πράξαμε? Η υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια και σκύψαμε το κεφάλι. 400 χρόνια και κάτι σκοτάδι πυκνό, σκοτάδι αγραμματοσύνη, και αφήσαμε την τύχη μας στην Παναγιά και στους υπόλοιπους, κοπρίζοντας με βαρύ καλυμάφιον και δεκανίκη ποιμάντορος των ερυθίων. Τα σκιά αληχτίζουν, καθώς τραβούσαν τόσο την Προβατίνα, άλλο τόσο και τη μικρά κόρη για να κορέσουν τα πάθη τους. Τα νερά τα πήραν και τα φτιάσαν γενίτσαρους και τρόνεψαν με μίσος στον πατέρα που τα γέννησε και τη μάνα που τα θύλαζε. Να τα μας τώρα τα μελούμενα, αδελφοσύνη και πράσινα αλόγατα. 30 χρόνια της παλιοβαλίτσας μας εκδίωξαν. Πιάσαν την πονηρά και δήθεν ψωροκόστενα
βρισκόταν 12 ώρα στο Tom Piper, στη Chrysler, στη Ford και στο Glass Factory. Οι κοπρίτες προνομιούχοι λιάζαν τον κόλο του στα καλύτερα θέρατρα της μάνας γης. Τρώγαν τα καλύτερα σφαχτάρια και πίναν τον νέκταρ των Θεών. Τρώγαν ψωμί που τους στερεθήκαμε εμείς τα νιάτα μας και πάνω στην ανάπτυξή μας φάγαμε κρομίδι και λίγο πάστο. Ξυπόλυτα και χωρίς βρακή μας τίναζε και η βροχή, το χιόνι και είχαμε και τον στριφό το δάσκαλο να βαραίνει αλίπετα με την κρανιά. Τώρα μας είπαν ιστορίες για το πως ήρθαμε και στους καημούς και στη μοναξιά. Τα καρπώνονται άλλοι τώρα σαν τα νίσκοι. Τα πιάσαν και τις φάτσες και τις λεπτής και διάφανης. Γεια σου ρε Μπίλη. Να μας φτάζουν και άλλοι και να αποδυναμώνονται, ναι αγαπητοί μου, της πολυκουλτούρας Παναθεμά μας. Δώσατε και ποσά, αλλά και άλλα της αρπαχτής, να μας τραγουδήσουν. Τι, σας ερωτώ, ορθάτικα και συναυλικά, αν είναι δυνατόν, στο οικοδόμημα των τεχνών. Ερωτηματικό εδώ, τρανό ερωτηματικό. Όλα τα είχαμε, σάπια βαλίτσα μας απόμεινε. Και τα ίδια λόγια ότι ταλαιπωρηθήκαμε. Κολοκύθια στον Πάτερο ταλαιπωρηθήκατε. Κανείς δεν ταλαιπωρήθηκε. Όλοι λίγο πολύ βολευτήκαμε με το Α και Β τρόπο. Φυσικά ήταν να έχουμε και δυσκολίες στα της γλώσσας, αλλά δεν θα πηγαίναμε και στην πανεπιστημιακή έρευνα για να έχουμε πρόσβαση της επιστημονικής, αλλά στα του εργοστασίου και στη χειροναχτική εργασία. Τα χρόνια περάσανε ευχάριστα και οικογενειακά. Άλλος πολύ, άλλος λίγο, άλλος πλούσια και άλλος φτωχά. Ο καθής με το δικό του τρόπο στα της οικονομικής. Έτσι δεν μας θέει κανείς. Τώρα το πώς και γιατί να μας φέρουν να τραγουδήσουν και να μας πούν ορθάδικα τραγούδια για τη λευτεριά, μήτε χούντα έχουμε, μήτε βασιλιά. Έχουμε το δύσκολο και ακατέσχυντο Δράκουλα που πίνει διαρκώς αίμα και δεν άφησε σταγόνα ευρώ. Έχει κατασπαράξει τα οικονομικά και τα μαγικά της μικροεπιχειρήσεως και τα νοικοκυριά, αυγάτισε τα ναρκωτικά και τα κουταναριά, άφησε τα χτυπιά, τα πανκς και τα κλεφτρόνια να λιμένουν την Ελλάδα. Τα δε πολιτικά μανιφέστο να χαϊδολογούνται σύνα μεταξύ τους και πέρα βρέχει χιόνι. Αυτά και τα υπόλοιπα που αλλού στα της Ανατολής και από τα χρόνια που ανακάλυψαν τον Χριστό εκεί έχουν φαγωθεί. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Μιλούν την ίδια γλώσσα. Έχουν τα ίδια ρούχα, ξυπόλυτοι οι μεν, ξυπόλυτοι και οι άλλοι. Έχουν και το φακιόλι στο κεφάλι. Τι είναι το πρόβλημά τους, ανάθεμά με αν γνωρίζουν. Οι μισοί πετροβουλούν τους άλλους μισούς και τα ανάπαλοι. Φωτιά και μίσος, χαλάσματα, σκόνη και αφυδάτωση. Γλωσσιρότητα και την Παρασκευή γονατίζουν για τον προφήτη. Το Σάββατο οι άλλοι ανάβουν κεριά και στυπούν τους τύπους. Τελικά ποιος έχει άδικο και ποιος το δίκαιο. Ευκολόπιστη και παραδόπιστη και στα 30 γυαλιστερά σε πήραν το σβέρκο. Φτώχεια και κρεπάλι και εκεί σκοταδισμός και τα υπόλοιπα των δυνατών να χαμηλώσουν τάγια, να μην είδαμε άσπρη μέρα παρανύχτες βεγγαλικών και χαμός στα χαλάσματα. Οι άλλοι δυνατοί μηχανόβοι σβάρτιζαν το πτώμα στη στράτα. Του είχε κάνει και κάποιος άλλος στην αρχαιότητα. Το μορφωνιό τον πάρει και μοναχογιό τον τράβηξε στα χώματα. Το πτώμα μετά λόγω του. Τι κατάλαβε, απλώς έδειξε τη λιγοστή παλικαριά του. Και αντί να τον πάρει στην αγκαλιά του, να τον θάψει με τιμές, τον έσουρνε στα ξεροτρόχαλα της αλάμας. Και οι θεοί δάκρυσαν. Στη μαγιά του δυνατού του ρίξαν όμως τις κατάρες και ακόμη μέχρι σήμερα
τα σερνόμαστε, γιατί η υπερηφάνεια δεν κρατά και πολύ. Πέφτει και σαν πέσεις ο στρανός δρυς, σε πλάκωσαν και οι πιο μικροί με το τσεκούρι και σε φτιάσαν ξυλοκάρδουνα. Αυτά, βομβαρδίζουν, ρίχνουν ανελέητα, πήγε και η Μαντάμ Σουσού του σαξοφωνάκια, η τρανή ξανθόψηρα να δώσει δείγμα γραφής. Να σταματήσει η πολεμική αγριότητα και ο ξεκληρισμός της παλιάς εθνότητος και του Χριστού γεννησιμιά. Να όμως ποιος να κάνει πίσω, η από εδώ του ποταμού, οι άλλοι της όχθης απέναντι να κυροφυλαχτούν, θα σφάζονται ως κατσικούδια για πασχαλινά νάματα, κατσαρόλας και της ψισταριάς κοψίδια. Η κοινωνία θα βρίσκεται στη συνεχόμενη πισοδρομική και της αφέγγαρης νύχτας να δει εξ ουρανού αγγέλους να κατεβαίνουν στη γη για δοξασίες και ο ενυψίστης Θεό. Όλα αυτά έχουν μπητήσει και τώρα μιλούν από δισεκατομμύρια και πάνω. Τα ψινικατζίδικα και η κορδέλα προς κεφάλις και στα της κεντυμένης της ποδιάς άφησε μέρες πίσω. Μιλάμε για τεράστια έργα της χωματουργικής και μεταλλεύματα. Μιλάμε για τρισδιάστατα έργα και πολεμικές σειράξεις. Το είπε και η κυρία Κλίντον. Εδώ ήρθαμε και θα κάτσουμε. Άρα τι να σημαίνει αυτό? Όχι ότι θα καθίσει για διακοπές και να δει πως τσακώνουν μα παραμάντη, αλλά να σχεδιάσουν την πολεμική μηχανή, να καταστρώσουν τα σχέδια για τους γειτόνους και στην κατάλληλη στιγμή τα ταχύπλοα και τα άλλα αεροπλανοφόρα να έχουν πιάσει τα πόστα. Η Βερσιόζη και η ΣΜΑΤ του εδάφους να σαρώσουν τυχόν εχθρικά πλεούμενα. Ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι ο Παπαϊωάννου έχει χάσει τα λογικά του. Τώρα τα έχω 400, αλλά πώς να παλέψω το ζάχαρο, αυτό και μόνο θα με ταλαιπωρεί και οι αλητήριοι της συνεχόμενης κρεπάλης να βασανίζουν τους λαούς και τους φτωχούς. Τα λαμόγια των πολιτικών και η αδίστακτη της παιδαραστίας καρδινάλη ψεύτος αχλαμάρες, τώρα όσο για την παρικία αλληλεπούδια και τα της πλάκας πανηγύρια και αδελφοποίησης, βιβλιοπαρουσιάσεις, ο συζυγάτος να επιβραβεύει τη γαμετή του και να μας πούν οι χαμένοι κι άλλοι καθηγητάδες για βιβλία, ιστοριούλες και πλαγιαρισμούς. Αυτά πολλοί τα άκουσαν και λίγοι τα έχουν καταλάβει. Ας αφαιρνιστούμε έστω και στο ένα λεπτό μετά του μεσονυχτίου και ας φωνασκήσουμε όξο ρε, όξο! Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10 στα κύματα της μεσαίας συχνότητος, στα λίγα και τα αζήτητα, στα πονηρά και στον τύπο που ήρθε και μου είπε πως τα άμαθα τα περί της γαίας και της αποχορηφώσεως των Σικαιών. 9-4-19-83-77 με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Μείτε κοντά μου και δυναμικά, χωρίς τυμπανισμούς. Θα μείνουμε στο κύρος για την αξιοπρέπεια της Ελλάδος. Της Ελλάδος, της αγάνατης Ελλάδος. 1938. Ήταν ο Βασίλης Παπαϊωάννης. Και τραγουδάμε.